Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Οι μαχητές τα κατάφεραν χθες και πανηγύρισαν μια δύσκολη νίκη στον πρώτο αγώνα επάθλου της εβδομάδας, αλλά πήραν τη νίκη και στα παιχνίδια της Καραϊβικής. 2-2 χθες για την μπλε ομάδα και πολύ γκρίνια στο στρατόπεδο των κόκκινων. Να πούμε λίγο και για τη Μιριέλα Κουρεντή, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο, όπως είδαμε, την περίμενε να την υποδεχτεί ο ξακουστός πια Τζον της. Σήμερα όμως μπαίνουμε στα δύσκολα, καθώς έρχεται ο πρώτος αγώνας ασυλίας. Από το τρέιλερ βλέπουμε στο συμβούλιο να γίνεται ένας χαμός ανάμεσα σε Βρυσίδα, Ρουβά και Τσακατσούκα. Ποια ομάδα όμως θα καταφέρει να πάει ήσυχη στο συμβούλιο του νησιού Τόλι? Ποιοι είναι οι νικητές σήμερα? Καλημέρα σας, αγώνας ασυλίας σήμερα, οι παίχτες θα ριχτούν στη μάχη για τον πρώτο αγώνα και καμιά ομάδα δεν θέλει να βρεθεί στη δύσκολη θέση να δώσει κάποιον υποψήφιο από την ομάδα της. Σύμφωνα με τα spoiler που γνωρίζουμε πια, νικήτρια ομάδα της πρώτης ασυλίας θα είναι η ομάδα των... Διασύμων. Πλέον είναι επιβεβαιωμένο, οι διάσημοι είναι αυτοί που παίρνουν την πρώτη ασυλία και στέλνουν τους μαχητές στον αγώνα ατομικής ασυλίας και έπειτα φυσικά στο συμβούλιο, όπου θα πρέπει να δώσουν τον πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση αυτή την εβδομάδα. Οι διάσημοι κερδίζουν την πρώτη ασυλία και οι μαχητές θα πρέπει για άλλη μια φορά να δώσουν ένα υποψήφιο για αποχώρηση. Αυτά φίλοι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας να μην χάνετε τα νέα μας βίντεο. Καλή συνέχεια.